Στην τελική ευθεία έχουν μπει ενδιάμεσες φθινοπορεινές εκπτώσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα δημιουργούν ποικίλα προβλήματα στους μικρομεσαίους κυρίως επαγγελματίες, που για μία ακόμη φορά έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, με την επιβίωση να εξελίσσεται σε εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Το τελειώνει ενδιάμεσες εκπτώσεις, δεν το κατάλαβα. Το αρχίζουν και τελειώνουν. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος που έχει νομοθετήσει ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης και επιτηρεί αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά λοιπόν την έναρξη και τη λήξη, επικρατεί ένα μπάχαλο. Επικρατεί ένα μπάχαλο γιατί όπως γνωρίζετε η Black Friday έχει γίνει Black Week, Black 15ήμερο και Black Month. Έτσι λοιπόν κατ' επέκταση και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις από 10 ημέρα γίναν 15ήμερα και ο καθένας το τραβάει και το τεντώνει όσο θέλει. Αυτό δεν βοηθάει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις μικρές επιχειρήσεις, τις μεσαίες επιχειρήσεις δεν τις βοηθάει, τις εξοντώνει. Όσο παραμένουν τα μικρά καταστήματα σε μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων, βάζουν το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Ενδεχομένως οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να απορροφήσουν αυτό το κόστος των εκπτώσεων, οι μικρότεροι δεν μπορούν να το απορροφήσουν, αλλά οδηγούνται προς την έξοδο. Για τους μεγάλους σίγουρα πάντα γίνονται τα περισσότερα για αυτούς. Αλλά για εμάς δεν έχει νόημα, γιατί έχουμε πάντα καλές τιμές, το ξέρετε εξάλλου τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται να έχουμε εκπτώσεις για να κάνουμε την έκπτωση την καλύτερη τιμή στον πελάτη. Από τη μία λοιπόν ο αθέμητος ανταγωνισμός και από την άλλη οι ανατιμήσεις, η πανδημία και όλα όσα καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής, που είναι κάτι περισσότερο από διστακτικό στο φόντο και της λήψης των νέων μέτρων και φυσικά της έξαρσης των κρουσμάτων. Ο καταναλωτής είναι αρκετά φοβισμένος. Μην ξεχνάμε τις ανατιμήσεις οι οποίες είναι υπαρκτές, από λογαριασμούς ΔΕΗ μέχρι το οτιδήποτε. Ευτυχώς ο αέρας που αναπνέουμε έχει μείνει σε σταθερά επίπεδα. Οικονομικά και με τα μέτρα είναι πολύ σκεπτικοί, δηλαδή όσο καλύτερη τιμή να κάνεις ζητούν ακόμη πιο χαμηλά, ακόμα καλύτερη τιμή. Άρχισε και το μάζεμα της ελιάς τώρα και εκμεταλλεύονται πιστεύω και τον καλό καιρό και δεν έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Ειδικά μετά το περασμένο Σάββατο, πότε και ξεκίνησε η λήψη των μέτρων, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο άσχημη και όχι μόνο στα φυσικά καταστήματα. Ίδια η εικόνα και στις αγορές μέσω διαδικτύου. Επειδή η εταιρεία μας διαθέτει και φυσικά και ηλεκτρονικά, περιμέναμε από το Σαββάτο που επιβλήθηκαν τα νέα μέτρα ότι ο κόσμος θα γυρίσει στα e-shop. Αυτό όμως δεν έγινε. Περιμέναμε την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τρίτη, τη Τετάρτη. Δεν ανέβηκαν οι πωλήσεις στα e-shop, που αυτό αποδεικνύει τον προβληματισμό του κόσμου να ξοδέψει χρήματα. Πρώτες μέρες, μέχρι και το περασμένο Σάββατο, πήγε καλά. Από εκεί και πέρα, με τα καινούργια μέτρα, ελέγχουμε τους πελάτες όλους που μπαίνουν μέσα, αν έχουν επιστοποιητικό, αν έχουν κάνει rapid. Έπεσε η κίνηση. Όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα άτυπο lockdown. Κάτι ημι-lockdown έχουμε αυτή τη στιγμή. Η κινητικότητα, δηλαδή την Τρίτη που μας πέρασε, περπατώντας κάποιος στην πλατεία της πόλης, ήταν σαν ημι-lockdown. Στην ουσία είναι σαν να είμαστε πάλι lockdown, μην νομίζετε, γιατί ο άλλος που δεν έχει πιστοποιητικό ή δεν έχει κάνει rapid, δεν μπαίνει μέσα. Δεν τον αφήνουμε κι εμείς.